Στο 2023 είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε με τον τρόπο που δυσαρμόζει την Κοζανήθικη Αποκριά. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με ευχαριστίες, ευχαριστώντας όχι βεβαίως τον οργανισμό που είναι μέρος του Δήμου, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δια της Αντιπεριφερειάρχου της κυρίας Δαδαμόγια, το Εμπορευμηχανικό Επιμελητήριο και το κλάστερ βιοοικονομίας, τα οποία το καθένα με τον τρόπο του θα υποθούν και στη συνέχεια οι λεπτομέρειες, βοηθούν ούτως ώστε να η Κοζανήθικη Αποκριά φέτος να έχει τη λαμπρότητα που της αρμόζει, με δεδομένο αυτό το ότι έρχεται να γιορταστεί μετά από 2 χρόνια απουσίας. Καταρχήν, να σημειώσω το ότι εγώ και νομίζω όλοι οι Κοζανίτες περηφανευόμαστε το ότι η Κοζανήθικη Αποκριά είναι η παραδοσιακή αποκριά της Κοζάνης, της Ελλάδος. Η παραδοσιακή αποκριά της Κοζάνης, της Ελλάδος, με την έννοια το ότι κρατάει κάποια έθιμα, ιδίως τους φανούς και το σκοπτικό στοιχείο, το οποίο είναι μοναδικά και τα οποία έρχονται από πολλές δεκαετίες πίσω. Όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε και καινοτομίες. Δεν μας εμποδίζει να κάνουμε καινοτομίες με την χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, βάζοντας τη διάσταση της κλιματικής ουδετερότητας και της προσπάθειας που κάνει ο Δήμος Κοζάνης να πετύχει τους στόχους στην κλιματική δηλαδή ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι το 2023. Και αυτό επίσης δεν μας εμποδίζει να διοργανώσουμε και πρόδρομες εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, όπου παραδοσιακά ξεκινούσε ο γιορτασμός της Κοζανήθικης Αποκριάς, με τις 2 συναυλίες που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Στόχος είναι να δώσουμε μια εικόνα προς τα έξω, το ότι οι πολίτες της Κοζάνης την αγαπούν την Αποκριά, γιορτάζουν την Αποκριά και όλοι μαζί οι φορείς συμβάλλουμε ούτως ώστε να μην πω να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο, γιατί ο χαμένος χρόνος του COVID δεν αναπληρώνεται, αλλά να αποζημιώσουμε φέτος με μια λαμπερή γιορταστική, ένα λαμπερό γιορταστικό δεκαήμερο με τον τρόπο που αρμόζει την Κοζανήθικη Αποκριά. Νομίζω πως η πόλη σε όλες τις κατευθύνσεις της οργάνωσης και της υποδοχής των επισκεπτών είναι πανέτοιμη. Οι καρναβαλιστές μας ετοιμάζονται. Τα θέατρα με τα στο τοπικό ιδίωμα θα είναι έτοιμα και αυτά, άρα θα έχουμε μια αποκριά που θα έχει όλα τα γνωστά και θα έχει και επιπλέον πράγματα στην εορταστική περίοδο.